και έχει μέσα διάφορα στοιχεία τέτοια, των τελευταίων 10 χρόνων, στην οποία βασίζεται ουσιαστικά όλη η χώρα και κινείται και ο Δήμος Καλαμάτας σε αυτή την γραμμή. Το οποίο λέει ότι η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Όλα πρέπει να δοθούν στον τουρισμό, τα πάντα πρέπει να κατευθούν σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης που είναι το μοναδικό που αυξάνεται. Και όταν αυξάνεται από το 2010 και μετά, πέρυσι πρέπει να φτάσαμε στους 33 εκατομμύρια τουρίστες και επισκέπτες. Αν ήταν έτσι, ότι ο τουρισμός θα έκανε πιο πλούσιους μια χώρα, πιο πλούσιους τους εργαζόμενους αυτής της χώρας, τότε η Ταϊλάνδη πρέπει να ήταν πρώτη στον κόσμο και η Σουηδία τελευταία. Αλλά δεν είναι έτσι δυστυχώς τα πράγματα, γιατί με άλλους ρυθμούς κινείται το σύστημα που εσείς υποστηρίζετε. Από τα 3,2 δις που είχε αύξηση πέρσι η Κρήτη σε εισόδημα από τον τουρισμό, μόνο το 5% πήγε σε ξενοδοχείο υπάλληλους. Οι μισθοί τους συνεχίζουν να είναι χαμηλοί όλη αυτή τη δεκαετία που εσείς μιλάτε για το θαύμα του τουρισμού. Τα ωράρια είναι άγνωστη λέξη και τα 7 ημέρα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με δεκάδες εργαζόμενους να έχουμε θύματα στα ξενοδοχεία. Αν πάτε μια βόλτα στην Αβαρίνου και στη Μαρίνα θα δείτε πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει, ενώ από το πρωί μέχρι το βράδυ μας έρχεται φάει με τον τουρισμό και με το πώς θα υπάρξει ανάπτυξη. Και όντως είχε η Καλαμάτα αυτά τα χρόνια και με τον δρόμο και με το αεροδρόμιο που βοήθησαν σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν λέτε κουβέντα για τους Έλληνες που δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ένας στους δύο δεν μπορεί να πάει πάνω από 4 μέρες και αν πάει θα πάει σε ένα φιλικό σπίτι, την ώρα που τα παλιότερα έστω χρόνια στήριζαν κατά κάποιο τρόπο το εισόδημα πολλών περιοχών οι Έλληνες που πήγαιναν διακοπές. Το 2020, ενώ θα έπρεπε να είναι δηλαδή δικαίωμα κάθε ενός να πηγαίνει διακοπές όχι για 2 και 3 μέρες, αλλά για πολύ παραπάνω, έχουμε φτάσει στα χειρότερα σημεία των τελευταίων χρόνων. Και δίνουμε αυτή τη στιγμή 170.000 ευρώ στον τουρισμό, σε τουριστική προβολή, την ίδια ώρα που οι διευθυντές στα σχολεία παρακαλάνε να έχουν 500 ευρώ ή 1.000 ευρώ παραπάνω για να μπορούν να τα απεξέλθουν. Έχουμε διάφορα προβλήματα. Δεν μπορούμε ούτε να βάλουμε λίγο παραπάνω το πετρέλαιο στην τέντα γιατί δεν το σηκώνει τα οικονομικά του Δήμου. Αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ να δοθούν στην Κώστα Ναβαρίνου, 350 εκατομμύρια ευρώ, να δοθούν 2 εκατομμύρια ευρώ σε Τούρο Περέιντο Ράγκλους. Όλα αυτά τα χρήματα είναι να δοθούν σε άλλα πεντάστερα ξενοδοχεία. Όλα αυτά υπάρχουν για αυτούς χρήματα, ενώ για τους εργαζόμενους και για τους χαμηλόμισθους στον τουρισμό δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ. Αν θέλουν οι ξενοδοχοί, όσοι έχουν μαγαζιά και όσοι όπως σας πορεύεστε με το δόγμα της ιδιωτικής οικονομίας και πρωτοβουλίας, να πάρουν οι ίδιοι και να πάνε σε όποιες εκθέσεις θέλουν. Να κάνουν ό,τι δουλειά θέλουν, να πάρουν όσους ειδικούς θέλουν, να πληρώσουν όσο ιδιωτικό κεφάλαιο θέλουν και να πάνε. Αλλά όχι με χρήματα, αλλά με ξένα, με κρατικοδίαιτο τουρισμό ουσιαστικά που πάμε για άλλη μια φορά να κάποιες τσέπες να τις φουσκώσουμε ακόμα παραπάνω. Ουσιαστικά αυτό κάνουμε σαν Δήμος και αυτή η δουλειά γίνεται όχι σαν Δήμος. Σε όλη την Ελλάδα αυτή τη δουλειά κάνει το κράτος. Δουλεύει για να κάποιες τσέπες να γίνονται ακόμα πιο παχές και γίνονται ακόμα πιο παχές, γιατί ήταν από τους κλάδους που σε περίοδο κρίσης πήγε πάρα πολύ καλύτερα για αυτούς. Εμείς θεωρούμε ότι η καλύτερη πάλι για τον τουρισμό είναι να παλεύει σε αυτές τις πολιτικές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, να παλεύεις ώστε οι Έλληνες να μπορούν να πάνε διακοπές, να παλεύεις ώστε να μπορούν να ζήσουν και να δουν τα αξιοθέατα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο το εξωτερικό και όχι να συμφωνείς με αυτή την πολιτική και να σκύβεις το κεφάλι ότι έτσι ήταν τα πράγματα και έτσι θα πάνε. Και το ίδιο σημαίνει και με την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία δεχόμαστε, αυτή την υποχρηματοδότηση, την οποία μας φτάνει σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό και θα καταψηφίσουμε.